εκ μέρος του ΚΚΕ σας εκφράζουμε θερμό χαιρετισμό και την αμέριστη αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα σας. Ο αγώνας σας είναι δίκαιος γιατί δίκαια είναι τα αιτήματά σας. Γιατί είναι σκλαβιά το 2024 σε αυτό εδώ το μεταλλείο, την ώρα που η επιστήμη που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, η εργατική τάξη, αυτή που παράγει όλο αυτό το πλούτο, να δουλεύει ήλιο με ήλιο. Και γιατί να θησαυρίζουν μία χούφτα παράσιτα που δεν ξέρουν πού είναι ούτε τα μεταλλεία ούτε τα γραφεία. Συνάδελφοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τώρα και πριν και μετά θα είναι δίπλα σας, γιατί είναι το κόμμα το οποίο είναι βγαλμένο από τα σπλάχνα της εργατικής τάξης. Είτε μέσα από τη Βουλή, είτε μέσα από την Ευρωβουλή, είτε μέσα από επερωτήσεις που έχουν γίνει και θα ξαναγίνουν κι άλλες. Κυρίως όμως θα είναι δίπλα σας στο δίκαιο αγώνα. Και τώρα και για όσο χρειαστεί. Κάντε τους το βίο αβίωτο. Και τα αφεντικά που θέλουν να μας φέρουν σε αυτό το σημείο και τις πολιτικές που φέραν τέτοια μέτρα. 12 ώρα, εξαήμερα, ήλιο με ήλιο. Και συνάδελφοι και συναδέλφισσες, να το έχετε καθαρό ότι αυτές είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια, μιας και είμαστε στην Ελληνικός Χρυσός, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Εργαζομένων, όπως λέγανε. Είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που τις έχουν ψηφίσει όλοι στην Ευρωβουλή και αυτή τη στιγμή είναι νόμοι του κράτους. Γι' αυτό λοιπόν και στο χώρο δουλειάς και στις κάλπες πρέπει να τους κάνουμε το βίο αβίωτο. Αυτοί είναι που φταίνε για την κατάσταση που επικρατεί στην εργατική τάξη όλης της χώρας μας. Γιατί συνάδελφοι δεν είστε μόνοι σας. Είναι οι εργαζόμενοι στο μετρό, είναι οι εργαζόμενοι στη Λάρκο που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αγώνα μαζί σας. Και όσο χρειαστεί, οι ταξικές δυνάμεις θα είναι μπροστά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θα είναι αλληλέγγυο με όλες του τις δυνάμεις. Και μέσα και έξω από τη Βουλή και την Ευρωβουλή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και θα νικήσουμε.